Ελλάδος, γιατί πιστεύω στις έρευνες. Ο υποψήφιος περιφερειάρχης και πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης. Ο δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου. Ο δήμαρχος Καλλιθέας, Δημήτρης Κάρναβος. Ο δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος. Ο δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, το ξανάπα, συγγνώμη. Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Διονύσης Χατζηδάκης. Ο δήμαρχος Δάφνης Συνητού, Μιχάλης Ταυριαλουδάκης. Ο δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης, Γιάννης Κωνσταντάκος. Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου. Και ο δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλος. Μαζί μας είναι ο γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης, Νίκος Χαρδαλιάς. Και ο γραμματέας αγροτικών φορέων, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ο Τάσος Γαϊτάνης, μετά από πολιτή παρουσία στην τοπική αυτοδιοίκηση, αποφάσισε να μπει στην πρώτη γραμμή και να δώσει τη μάχη για να έρθει στη χώρα μας η πολυπόθητη πολιτική αλλαγή. Αποφάσισε να δώσει τη μάχη μαζί με τους συμπολίτες τους για το τόπο μας. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στους πιο σημαντικούς σταθμούς της μέχρι τώρα πορείας του Τάσου Γαϊτάνη. Ο Τάσος Γαϊτάνης γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα και κατάγεται από τη Μάνη. Είναι αριστούχος διδάκτορας ιατρικής φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου των Πατρών. Παράλληλα, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Ιατρική Φυσική από το University of Surrey της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ είναι πτυχιούχος μηχανικός βιοατρικής τεχνολογίας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών. Από το 2003 εργάζεται στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,
αρχικά είχε την ευθύνη του τμήματος βιοτρικής τεχνολογίας και το 2014 εκλέχθηκε στη θέση του ειδικού λειτουργικού επιστήμονα στη βαθμίδα αναπληρωτή καθηγητή με αντικείμενο την ανάπτυξη της υποδομής και λειτουργίας προκλινικής απεικόνησης PET-CT. Παράλληλα με τα παραπάνω καθήκοντα, κατέχει από το 2006 τη θέση του υπεύθυνου ποιότητας του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για το σύστημα ποιότητας ISO. Ο Τάσος Γαϊτάνης έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα ευρωπαϊκής και εθνικής χρηματοδότησης. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, αλλά και σε πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Είναι κριτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρόγραμμα Horizon 2020, ενώ είναι αξιολογητής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά. Παράλληλα, διδάσκει σε 3 μεταπτυχιακά προγράμματα, ενώ συμμετέχει στην εκπόνηση διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών. Ταυτόχρονα με την επιστημονική και επαγγελματική του πορεία, ασχολείται με τα κοινά. Το 2006 εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος Καλλιθέας, όπου επανεκλέχθηκε στις εκλογές του 2010 και 2014. Από το 2001 μέχρι το 2007 ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΕΔ. Το Σεπτέμβριο του 2014, ύστερα από πρότιση του Δημάρχου και των μελών της πλειοψηφίας του Δήμου Καλλιθέας, εκλέχθηκε Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θέση στην οποία επανεκλέχθηκε το Μάρτιο του 2017. Το 2015, στις εσωκομματικές εκλογές για την εκλογή νέου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, ορίστηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως εκπρόσωπός του στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που ήταν αρμόδια για την διενέργεια των εκλογών. Τον Ιανουάριο του 2016, με απόφαση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης της Νέας Δημοκρατίας, ο νεότερος σε αυτή τη θέση. Ως επικεφαλής της γραμματείας έμεινε μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Ο Τάσος Γαϊτάνης είναι έγκαμος και έχει 2 κόρες. Στο σημείο αυτό θα παρακαλούσα πολύ τον υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κύριο Γιώργο Πατούλη, να ανέβει στο βήμα και να μας πει 2 λόγια. Κύριε Γενική Γραμματέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κύριοι συνάδελφοι, δήμαρχοι, αγαπητέ φίλε Τάσο, καταρχήν να πω ότι νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά επίσης θα έλεγα και δικαιωμένος, εάν θα μπορούσε να υποθεί από έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης που 20 χρόνια υπηρετώ, και υπάρχουν και ακόμα περισσότερα χρόνια υπηρετώντας εδώ σε αυτή την αίθουσα. Όμως, επειδή ακριβώς πιστεύουμε ότι η χώρα θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πολιτικό προσωπικό το οποίο να γνωρίζει πώς θα γίνει η ανάπτυξή της, πώς θα γίνει το αύριο, πώς θα γίνει η επανεκκίνησή της, πώς θα αποκεντρώσουμε το υπερσυγκεντρωτικό κράτος και θα το κάνουμε να υπάρχει ο τόπος που να αποφασίζει τον τόπο του από ανθρώπους που ξέρουν όμως να το νομοθετήσουν και να το εκτελέσουν. Και γι' αυτό ακριβώς είμαι ιδιαίτερα περήφανος που αρκετοί αυτοδιοικητικοί με την επιλογή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Αυρωνίου Πρωθυπουργού του Κυριάκου του Μητσοτάκη επέλεξε να επενδύσει σε ανθρώπους ικανούς αυτοδιοικητικούς για το αύριο της κυβέρνησής του. Και προφανώς θα έλεγα ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει και ίσως είναι και ο μακροβιότερος, αν δεν κάνω λάθος, αγαπητέ Νίκο Χαρδαλιά, στην θέση του Γενικού Γραμματέα της Αυτοδιοίκησης του κόμματός μας και το όνομά του είναι Τάσος Γαϊτάνος, ο οποίος τον θεωρούμε από τους σημαντικούς αυτοδιοικητικούς, ο οποίος όπου και ανθίτευσε έδωσε καλά δείγματα γραφής και το ξέρει πολύ καλά ο Δημήτρης ο Κάρναβος, ο Δήμαρχος Καλλιθέας. Θα έλεγα λοιπόν Τάσο, είμαι σίγουρος, όχι μόνο για την επιτυχία την οποία μπορείς να έχεις, αλλά πολύ περισσότερο είμαι σίγουρος ότι με την δική σου επιλογή, την οποία πιστεύουμε απολύτως, όλοι θα στηρίξουμε, γιατί θα είναι μια επιλογή του αύριο. Θα είναι μια επιλογή της γνώσης.
θα είναι μια επιλογή της επανεκκίνησης για την Ελλάδα, για τη χώρα μας, και γι' αυτό ακριβώς θεωρώ ότι και η επιλογή του Κυριάκου του Μητσοτάκη να σε βάλει υποψήφιο βουλευτή του Νότιου Τομέα, αλλά και τελικά η επιλογή του ίδιου του λαού και του Νεοδημοκράτη θα σε φέρει στο κοινοβούλιο του αύριο, στο κοινοβούλιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και εμείς οι αυτοδιοικητικοί, και είμαι σίγουρος και εσύ Τάσο Καναλάκη, θα λέμε ότι τελικά η αυτοδιοίκηση είναι εκείνη η οποία οριμάζει το πολιτικό σύστημα, οριμάζει τους ανθρώπους της πολιτικής. Ήρθε και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κώστας Καπιτάκης. Κλείνοντας λοιπόν, αγαπητέ Αντιπρόεδρε, γιατί σήμερα για μας είναι μέρα χαράς. Είναι μέρα χαράς, διότι η αυτοδιοίκηση δικαιώνεται. Δικαιώνεται με εκλεκτές υποψηφιότητες, οι οποίες υπάρχουν και σε αυτή την αίθουσα, προφανώς και νέοι άνθρωποι, Κωνσταντίνε Κυρινάκη, Κυρανάκη, αλλά επιτρέψτε μου και με την εμπειρία του κυρίου Κώστα Χατζηδάκη, αλλά θα μου επιτρέψει Τάσο, για μας ο πρίτανης της αυτοδιοίκησης λέγεται Διονύσης Χατζηδάκης, τον οποίο θυμούμε, χαιρόμαστε και πιστεύουμε απολύτως ότι έχει πολλά να προσφέρει, αλλά η δική σου, είμαστε σίγουροι ότι ο Διονύσης Χατζηδάκης έχει πολλά να προσφέρει, καλή ανάρρωση ούτως ή αλλιώς την έχει, και Διονύση, θα έχεις πολλά να κάνεις μέσα από το πολιτικό γίγνεσθε. Κλείνοντας Τάσο, η δική σου εργατικότητα, η δική σου ετοιμότητα, η δική σου βούληση, αλλά και συγχρόνως γνώση της αυτοδιοίκησης, εμάς μας γεμίζει χαρά. Λέμε ένα μπράβο στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, αλλά και συγχρόνως θέλουμε να ζητήσουμε από όλους εκείνους που πιστεύουν στην αυτοδιοίκηση να είσαι στην επιλογή, και είμαι σίγουρος ότι αύριο θα αποτελέσεις ένα σημαντικό εχέγγυο της ίδιας της αυτοδιοίκησης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο με τη Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση και τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη από τον δύναμο Πρωθυπουργό. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια, είμαστε μαζί σου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πατούλη. Μαζί μας βρίσκεται και η υποψήφια βουλευτή στον βόρειο τομέα της Αθήνας, Ζωή Ραπτή, καθώς και ο υποψήφιος βουλευτής στον νότιο τομέα της Αθήνας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Το λόγο θα ήθελα να δώσω τώρα στον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, Κωστή Χατζηδάκη. Παρακαλώ. Αυτό θα πω τώρα. Με ρωτάει ο Διονύσης Χατζηδάκης γιατί δεν είμαι στη Βουλή. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι, το παραδέχομαι, έκανα μία παρασπονδία σήμερα για να είμαι εδώ. Κάθισα μόνο στην πρωτολογία του κυρίου Τσίπρα και στην πρωτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη, και τις άλλες τις δευτερολογίες τις άκουγα στο ραδιόφωνο και συνεχίζονται ακόμα. Αλλά ήρθα εδώ γιατί ο Τάσος ο Γαϊτάνης είναι ένας παλιός και καλός φίλος, ένας σεμνός άνθρωπος που δεν είναι μόνο νέος στην ηλικία αλλά και νέος στις ιδέες, και θεωρούσα υποχρέωσή μου να παραστώ σε αυτή την πολύ μεγάλη συγκέντρωση για να δηλώσω κι εγώ μαζί σας την θετική μου άποψη, τη θετική μου γνώμη για τον Τάσο, που τυχαίνει να το ξέρω πολλά χρόνια. Όταν κατέβηκα την πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής στην Β' Αθηνών, όπως την ξέραμε μέχρι σήμερα, ο Τάσος ήταν τότε νέος δημοτικός σύμβουλος στη Νέα Σμύρνη, και στη Γαλιθέα, και πρέπει να σας πω ότι ήταν από
από εκείνους που τότε μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μας στήριξε προκειμένου να εκλεγούμε βουλευτές και αυτό έκανε συνεχώς και αδιαλείπτως το 2009, το 2012, το 2015. Με έχει βοηθήσει λοιπόν 4 φορές, εγώ είπα να το βοηθήσω 1 φορά και γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ. Και χαίρομαι, πρέπει να χαίρεστε κι εσείς του νότιου τομέα, που σε αντίθεση με εμάς στο βόρειο τομέα, εδώ έχετε πρώτον περισσότερες έδρες και δεύτερον λιγότερους από τους παλιούς βουλευτές. Εδώ κατεβαίνουν μόνο 3 βουλευτές από τους σημερινούς βουλευτές της Βουλής, άρα μπορείτε με την ψήφο σας να εκλέξετε 5 ή 6 καινούργιους βουλευτές. Και ένας από αυτούς μπορεί σίγουρα να είναι ο φίλος σας, γι' αυτό είστε εδώ, ο Τάσος ο Γαϊτάνης. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε ονόματα, τι δεν θέλω να ανακηρύσω υποψηφίους, αλλά μπορώ να αναφερθώ σε αυτούς που ήδη έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι υποψήφιοι και είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Εκτός από τον Τάσο είναι ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης, επίσης υποψήφιος στον νότιο τομέα και εκείνος μια πολύ αξιόλογη περίπτωση. Δεν έχω ξεχάσει άλλον ανακοινωμένο, έτσι δεν είναι. Θέλω να σημειώσω άλλα 2 ονόματα με όποια σημασία έχουν τα ονόματα αυτά. Το ένα όνομα είναι του Δημάρχου του Μιχάλη Σταυριανουδάκη, του Δημάρχου Δάφνης Ημιτού, που είναι σήμερα μαζί. Ξαναλέω, δεν προδικάζω. Αναφέρομαι σε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Και θέλω να αναφερθώ και στο όνομα του φίλου μου, του Διονύση του Χατζηδάκη. Χατζηδάκη στην Βουλή δεν είναι κακό πράγμα, γιατί πώς. Θεωρητικά. Θεωρητικά. Για να μην παίρνουμε και αέρα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θέλω οι υπόλοιποι να μην στεναχωρηθούν όσους δεν έχω αναφέρει. Θα έχετε ένα ευχάριστο πονοκέφαλο. Είμαι βέβαιος, βλέπω τον Παρασκευά. Ξέρει ο Παρασκευάς πόσο τον αγαπώ, αλλά όσο με αναγκάζεται να λέω περισσότερα ονόματα, αναφέρει ο Διονύσης ο Χατζηδάκης τον Παρασκευά τον Γιαννόπουλο, τον παλιό πρόεδρο της Β2 Ονοματιακής από την Αλυπιούπολη, που είναι σήμερα επίσης μαζί μας. Και μια και αναφέρω ονόματα για λόγους τάξεως, πρέπει να αναφερθώ στον Γιώργο τον Παπα-Νικολάου, τον Δήμαρχο του Χατζηδάκη. Και με τα βεβαιότητα θα καταφέρει το σύμφωνο. Πρέπει να αναφερθώ στον Νίκο τον Χαρδαλιά, πρώην δήμαρχο Βύρωνα, που είναι ο καινούριος γραμματέας σας στο δικό σας. Πρέπει να αναφερθώ στον κύριο Κωνσταντάτο, τον δήμαρχο Ελληνικού Αθήνα. Και πρέπει να αναφερθώ. Ποιο ξέρεσα. Τον κοιτάσω, γι' αυτό το λέω. Και πρέπει να αναφερθώ και στον Γιώργο τον Πατούλη, που θα είναι μεταβεβαιότητας και με την ψήφο σας ο επόμενος περιφερειάρχης της Αθήνας. Αλλά τον θέλουμε δυνατό για να μπορέσει να ασκήσει αποτελεσματική διοίκηση. Καμιά ψήφος λοιπόν δεν πρέπει να πάει χαμένη. Όλες οι ψήφοι μετράνε στις περιφερειακές εκλογές. Μην το ξεχνάτε. Εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι και ο Δήμαρχος Καλυθέας, ο Δημήτρης ο Κάναβος, ο οποίος θα είναι με το βεβαιότητος επίσης ο επόμενος Δήμαρχος Καλυθέας. Αυτό ακούω από τις μετρήσεις, αυτές είναι οι ενδείξεις, αλλά δεν με φυσικά. Κύριε Σκεφτήνη, πράγματι θα έχετε στον νότιο τομέα ένα ευχάριστο χρονοκέφαλο.
Ο στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας σε αυτήν την περιφέρεια που θα είναι, μην το ξεχνάτε, η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ελλάδας. Με 18 βουλευτές, ψηφίζονται 600.000 ψηφοφόροι, να συμβολίζει αυτό που κατ' επανάληψη έχουμε πει. Ανανέωση με ποιότητα. Ανανέωση με ποιότητα. Και για να ξαναγυρίσω στον οργανωτή της σημερινής εκδήλωσης, στον Τάσο τον Καϊτάνη, θέλω να πω πως κατεξοχήν ο Τάσος εκφράζει αυτό το μήνυμα. Ανανέωση με ποιότητα. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι ένας καλός βουλευτής, όπως ήταν και καλός γραμματέας αυτοδιοίκησης. Πολλοί όταν τον επέλεξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε «Μα επιλέγει ένα δημοτικό σύμβουλο, ένα πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου, δεν μου ήταν καν δήμαρχος». Και όμως νομίζω ότι εξέπληξε ευχάριστα με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε, με τις συνενέσεις με τις οποίες δημιούργησε και με τις προτάσεις που κατά καιρούς κατέθετε, και αυτό το ξέρω ειδικά το τελευταίο, γιατί ως αρμόδιος για τον συντονισμό της εκπόνησης του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας είχαμε στενή συνεργασία. Και μπορώ να σας πω, για να το ξέρετε, ως τρίτος, ως μάρτυρας, ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχέση με τον έμφυα και την τοπική αυτοδιοίκηση έχει την υπογραφή του Τάσου Γαϊτάνη. Είμαι βέβαιος ότι με αυτόν τον τρόπο θα λειτουργήσει αν με την ψήφο σας τον εκλέξετε βουλευτή. Δεν θα είναι βουλευτής των δημοσίων σχέσεων, των γάμων και των μνημοσύνων, αλλά βουλευτής της ουσίας. Και με αυτές τις σκέψεις θέλω να ευχηθώ σε εσάς καλή ψήφο και στον Τάσο καλή επιτυχία. Όλα τα καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Μαζί μας βρίσκεται και ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Παπαθανάσης. Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρης Αβγενάκης. Ο πρώην Ευρωβουλευτής, Κώστας Κοπάκης. Θα σας παρακαλέσω να έρθετε στο βήμα. Ο λόγος τότε στον Δήμαρχο Καλλιθέας, τον κύριο Κάρναβο, που χρόνια τώρα συνεργάζεται με τον Τάσο Γαϊτάνη. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γραμματέα, κύριε Περιφερειάρχη, τώρα φτάνει η ώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, όλοι βέβαια και καλλιθεάτες, είναι, ξέρετε, μία ιδιαίτερη στιγμή για μένα σήμερα και συγκινητική θα έλεγα, γιατί με τον Τάσο γνωριζόμαστε από παιδιά. Είμαστε καλλιθεάτες γέννημα θρέμα και μοιραζόμαστε μια κοινή διαδρομή από παιδιά και για το κόμμα μας, θα έλεγα όμως κυρίως για τις ιδέες μας. Τον θυμάμαι μαζί μου στους αγώνες της ΟΝΕΔ από το 1993, μαθητή ακόμα. Θα μιλήσω για τους νεότερους ή όσους έχουν ξεχάσει, που τότε ήταν πραγματικά δύσκολες εποχές για την παράταξή μας. Πολλά πράγματα που τώρα είναι δεδομένα δεν ήταν, όπως η ελευθερία της άποψης και η δυνατότητα για ελεύθερη διάδοση ιδεών. Ξέρετε όμως, οι φιλίες στα δύσκολα χτίζονται. Και τότε στα δύσκολα χτίστηκε μια φιλία που έμελε ήδη να έχει διανύσει 25 και πλέον χρόνια. Συνεχίσαμε μετά και μαζί. Πάντα μας αρέσαν τα δύσκολα από μικρούς, έτσι, μιας ανάλογης δύσκολης αυτοδιοικητικής διαδρομής στην Καλλιθέα, στην κυριολεξία κόντερα στο ρεύμα, γιατί κανείς δεν πίστευε ότι στη μικρή Μόσχα, όπως πολλοί την έλεγαν τότε την Καλλιθέα, θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ ένας μη αριστερός δήμαρχος. Εμείς το πιστέψαμε και κάναμε έναν νεανικό τελείως συνδυασμό πριν από 10 περίπου χρόνια. Είχαμε τότε μια μεγάλη επιτυχία, αν και νέοι, αν και πρώτη φορά να μπούμε στο δεύτερο γύρο με ποσοστά μάλιστα πάνω από αυτά που έπαιρνε την ίδια περίοδο το κόμμα μας.
και μετά από 4 χρόνια κερδίσαμε τις εκλογές. Με θυμάται το χειροκρότημα ξεκίνησε σε σύγκριμες. Με τον Τάσο ήμασταν μαζί σε κάθε δημοτικό συμβούλιο, σε κάθε εκδήλωση, σε κάθε αγώνα όλα αυτά τα χρόνια. Και για μένα η δικαίωση ήρθε όταν ο Τάσος ανέλαβε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι για το αξίωμα, αλλά γιατί ο Τάσος τίμησε το αξίωμα. Ήταν ακέραιος και δίκαιος, ήταν προσανατολισμένος, προσιλωμένος στον κανονισμό και όχι απλά τίμησε την εντολή της πλειοψηφίας, αλλά κέρδισε και την εκτίμηση όλων των μελών του Συμβουλίου από όλες τις παρατάξεις. Και ταυτόχρονα, πραγματικά, συνέχισε να μας στηρίζει σε όλη την προσπάθεια που κάναμε και που κάνουμε ως διοίκηση στο Δήμο. Ξέρετε όμως ότι δεν ήμασταν μόνο μαζί στο ίδιο κόμμα και στην ίδια δημοτική παράταξη. Ήμασταν και είμαστε φίλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τα πρώτα βήματά του στην πολιτική. Πιστεύαμε και οι δυο μας το εξυγχρονιστικό όραμα του Προέδρου και βέβαια ταχτήκαμε αμέσως μαζί του, χωρίς δεύτερη σκέψη, όταν ο Κυριάκος, αλλά και ένας κοινός μας φίλος που είναι εδώ, ποτέ δεν κάθεται στην πρώτη γραμμή, μας ζήτησε να τον στηρίξουμε στις εσωκομματικές εκλογές. Πάλι αυτού και από την αρχή νέες συσκέψεις, νέοι αγώνες με τον Τάσο και κερδίσαμε πάλι. Και δεν ξέρω τελικά ποιος φέρνει γούρι σε ποιον. Εμένα πάντως ο Τάσος μου φέρνει γούρι, ελπίζω τώρα στη δική του μάχη να του φέρω κι εγώ. Ο Τάσος Γαϊτάνης πιστεύω ότι κέρδισε με το σπαθί του αυτή την υποψηφιότητα και ότι αξίζει να προχωρήσει πιο πολύ. Έκανε μια λαμπρή δουλειά στη Γραμματεία Αυτοδιοίκησης, φέρνει νέες ιδέες, είναι έντιμος, σοβαρός, είναι ένας λαμπρός επιστήμονας. Πιστεύω ότι η πολιτική και η χώρα μας έχει να κερδίσει πολλά αν καταφέρει να προσελκύσει τέτοια στελέχη σαν τον Τάσο. Είμαι λοιπόν εδώ, όπως και εσείς, για να το στηρίζω, να τον στηρίξω, ξεχνώντας για την ώρα τη φιλική μας σχέση, τους κοινούς μας αγώνες, απλώς πιστεύοντας ότι ο Τάσος Γαϊτάνης ήταν μια πολύ χρήσιμη και πολύ καλή επιλογή για τον τόπο μας, για την παράταξή μας. Γιατί με απλά λόγια αξίζει. Τάσο, ολόψυχα, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Μαζί μας βρίσκεται και ο βουλευτής Λέσβου και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου. Το λόγο τώρα θα δώσω στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, Λευτέρη Αυγενάκη. Φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, είμαι εδώ με μια καθυστέρηση ότι είχαμε συζήτηση στη Βουλή. Με δύο ιδιότητες. Η ιδιότητα πρώτη είναι ότι είμαι φίλος του Τάσου. Και τη θεωρώ πολύ ισχυρή γιατί την έχω πολύ ψηλά αυτή τη φιλία. Η οποία παρεπτόντως ξεκινά από το 1997 ως φοιτητές. Η δεύτερη ιδιότητα είναι με αυτή του γραμματέα που μου είχε εμπιστευτεί ο πρόεδρος του κόμματός μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι οι βουλευτές και τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Και τους ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Πριν πω όμως για τον Τάσο, υπόθηκα πάρα πολλά, αλλά θα προσθέσω και εγώ το δικό μου το κιθαράκι, τη δικιά μου την πινελιά. Στην προσωπικότητα, στην αγωνιστικότητα του υποψηφίου βουλευτή μας στον Νότιο Τομέα, θα επιτρέψετε να μιλήσω λίγο με τη δεύτερη ιδιότητα του γραμματέα του κόμματος. Μπροστά μας έχουμε εκλογικές μάχες πολλές, περίπου 100 μέρες έμειναν. Σε 100 μέρες έχουμε κάλπες. Και όπως έχουμε μάθει εμείς οι παλιονεδίτες, όπου κάλπη και μάχη. Και μάχη σκληρή. Και δεν θα χαριστούμε σε κανένα μας σε κανένα. Και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι αυτά που θα πέσουν μέσα θα καταγραφούν και θα βγουν στην επιφάνεια και θα αποτυπωθούν στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, πολύ απλά, και απευθύνομαι σε όλους, όχι μόνο σε αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη σειρά, βαροντοκαπνισμένους σε διάφορα επίπεδα, αλλά σε όλους που είναι και μέσα, αλλά και πολλούς πολύ περισσότερους που είναι έξω από την αίθουσα, πρέπει με κάθε τρόπο να συμμετάσχουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, σε αυτό το μεγάλο αγώνα, να δηλώσετε όλοι εθελοντές για την ημέρα των εκλογών. Να βρεθούμε όλοι στις κάλπες, σε μία κάλπη, να επιβλέπουμε τη διαδικασία, διότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς και αυτή η πολιτική συμμορία που μας κυβερνά, για λίγο ακόμα εύχομαι, θα κάνει τα πάντα, θα κάνουν τα πάντα
για να παιδεύσουν, να αλλοιώσουν και φυσικά να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή είναι δυνατόν και το μικρότερο αποτέλεσμα, διότι δεν το πιστεύουν ήδη ότι θα είναι πρώτοι ούτε για αστείο. Σας ζητώ λοιπόν, μεταφέροντας την παράκληση του Πρόεδρου, να ενεργοποιηθούμε όλοι και όλες σε κάθε σημείο που μας καλεί το κόμμα. Να καλωσορίσουμε κάθε νέο μέλος στην παράταξή μας. Πρώτα απ' όλα αυτούς που για κάποιο λόγο απομακρύνθηκαν και επανέρχονται σιγά σιγά. Αλλά και αυτούς που μπορεί πολλά χρόνια πριν να έκτιζαν διαφορετικές γραμμές με τη Νέα Δημοκρατία. Δεξιά, αριστερά και διάφορα τέτοια. Να τους πούμε καλωσορίσετε. Καλωσορίστε στη μεγάλη παράταξη όπου μαζί θα τη δυναμώσουμε ακόμη περισσότερο. Θα δυναμώσουμε τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη με χιλιάδες ψήφους εμπιστοσύνης, με μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα και την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε γρήγορα, γρήγορα τα βήματα που χρειάζονται για να ξαναφέρουμε το χαμόγελο στους Έλληνες πολίτες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Τάσο, θέλω να πω δύο-τρία πράγματα. Είχα την τύχη να γίνουμε φίλοι στα πρώτα του φοιτητικά χρόνια, μάλλον στις πρώτες φοιτητικές του εβδομάδες. Κατάλαβα ότι είναι ένα παιδί καθαρό, έντιμος, εργατικός, ευσυνείδητος. Και χάρηκα ειλικρινά που με τον χρόνο αυτό επεμβαινόταν σε κάθε αποστολή που τότε ως υπεύθυνος της ΔΑΠΤΟ ανέθετα και εκείνος αγόγιστα, σιωπηλά, πολύ μεθοδικά και κυρίως ομαδικά κατάφερα να φέρνει πέρας. Όμως για πολλά χρόνια βρεθήκαμε μαζί, χαθήκαμε για ένα διάστημα και χαίρομαι που προσφάτως υπό του Κυριάκου Μητσοτάκη βρεθήκαμε στο ίδιο μετερίζι να δουλεύουμε. Εκείνος ως γραμματέας αυτοδιοίκησης, ένας εξαιρετικά νευραλγικός τομέας και εγώ ως γραμματέας. Στενείς συνεργάτες, περιοδεύσαμε όλη την Ελλάδα. Δουλέψαμε βήμα-βήμα πολλά σημεία και κυρίως την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας που αφορούσε τον Καλλικράτη και φυσικά τον Πλησθένη. Δουλέψαμε επίσης σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών, αυτοδιοικητικών και μη. Δουλέψαμε και στο πλευρό του Γιώργου του Πατούλη, που ελπίζουμε με τη βοήθεια όλων θα είναι ο επόμενος Περιφερειάρχης Αττικής. Δουλέψαμε όμως και μαζί με τους ενεργεία δημάρχους, όπως τον Διονύση, όπως τον Γιώργο, όλους ενεργεία και φυσικά τον Δήμαρχο Καλλιθέας, όπως δεν γίνει διαφορετικά. Δουλέψαμε όμως και μαζί με εξαιρετικούς συναδέλφους, ενεργεία και ενδυνάμει, πάντοτε με μοναδικό πνεύμα, και αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του καλού μου φίλου του Τάσου του Γαϊτάνη. Σήμερα εδώ πέρα είμαστε διότι πιστεύουμε όλοι στις αρετές, στις δυνατότητες, αλλά κυρίως στην ετοιμότητα του Τάσου και στη διάθεση που έχει να δουλέψει. Τάσο, είμαστε στο πλευρό σου διότι σε εμπιστευόμαστε και στο πρόσωπό σου βλέπουμε τη γενιά των προκομμένων, τη γενιά των αγωνιστών που δεν τα παράτησαν, που συνεχίζουν να εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, στον απαιτητικό ιδιωτικό τομέα, να συνεχίζουν σπουδές, να προσφέρουν τις υπηρεσίες στην οικογένεια όπως οφείλουν να κάνουν και από την άλλη εθελοντικά, αγόγιστα να δουλεύει για την παράταξή μας. Καλή σου επιτυχία και εύχομαι την επόμενη περίοδο να είμαστε στα ίδια κοινοβουλευτικά έδρανα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αυγενάκη. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα να έρθει στο βήμα ο υποψήφιος βουλευτής στο νότιο τομέα της Αθήνας, Τάσος Γαϊτάνης. Κύριε Αντιπρόεδρε του κόμματός μας, αγαπητέ γραμματέα, κύριε Αθανασίου, κύριε βουλευτά Λέσβου, κύριοι δήμαρχοι, φίλοι συνάδελφοι γραμματείς, αγαπητέ πρόεδρε της ΚΕΔΕ, αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είστε σήμερα εδώ στην πρώτη πολιτική μου εκδήλωση, ουσιαστικά στην ανακοίνωση υποψηφιότητάς μου για τον νότιο τομέα. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα τον Λευτέρη, τον Αυγενάκη, τον κύριο Αθανασίου, τον κύριο τον Γιώργο Πατούλη, τους δημάρχους μας, τον Διονύση Χατζηδάκη, να σας έχει ο Θεός καλά δήμαρχε και να μας δίνετε θάρρος, κουράγιο, παράδειγμα, τον Μιχάλη Σταυριανουδάκη,
τον Γιώργο τον Παπανικολάου, τον πρώην πρόεδρο της ΟΝΕΤ που με στήριξε ουσιαστικά στα πρώτα μου βήματα το 2006 που κατέβηκα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Φυσικά το φίλο μου και τολμώ να πω ότι εγώ είμαι συνεργάτης του, τον Δημήτρη Κάρναβο, τον Δήμαρχο Καλλιθέας, ο Γιάννης Κωνσταντάτος που ήταν εδώ, ο Γιώργος Μαρκόπουλος, ο Ανδρέας Ευθυμίου, ο Δήμαρχος Μοσχάτου, ο Γρηγόρης Κωνσταντέλος, ο κύριε Πουπάκη, ο κύριος Γιαννόπουλος, κομματικά, ο Κωνσταντίνος ο Κυρανάκης, η Ζωή Ράπτη, ο Νίκος ο Χαρδαλιάς, ο κύριος Σκανδαλάκης, καθηγητής και συνάδελφος στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας, η πρόεδρη της ΝΟΔΕ, Μιχάλης Κουμεντάκος, της ΔΥΜΤΟ, φίλες, φίλοι, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, ευχαριστώ και όλους φυσικά όσους μίλησαν πριν για μένα για τα καλά τους λόγια. Πάνω απ' όλα όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, φίλους και συνοδοιπόρους, μια ολόκληρη ζωής που είστε σήμερα εδώ σε αυτή τη σημαντική στιγμή για μένα. Προφανώς και αυτή είναι η αρχή και όχι το τέλος μιας πολιτικής σχέσης που θα βασίζεται πάντα στην ειλικρίνεια, την ευθύτητα και την καθαρότητα. Όσοι με ξέρετε, γνωρίζετε ότι εγώ έτσι έχω μάθει να είμαι στη ζωή μου και δεν θα με αλλάξει πολιτική. Άλλωστε, συμμετέχω σε αυτήν γιατί θέλω να είμαι κι εγώ ένας από εκείνους, τους πολλούς που θα συμβάλλουν ώστε να αλλάξουμε την πολιτική στον τόπο μας. Σήμερα το πρωί μίλησα με ένα παλιό μου φίλο από το σχολείο, τον Γιάννη. Ο Γιάννης είχε κάνει πολύ καλές σπουδές στην Ελλάδα. Όμως και αυτός, όπως άλλοι χιλιάδες νέοι της ηλικίας μας, ήταν άνεργος για χρόνια. Αναγκάστηκε πριν 2 χρόνια να ξενιτευτεί σε μια μικρή πόλη της Γερμανίας. Εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα για αυτόν. Όταν όμως τον ρώτησα αν βλέπει κάποια πιθανότητα να γυρίσει κάποια στιγμή στην Ελλάδα, ο Γιάννης ήταν κατηγορηματικός. Δεν το βλέπω πλέον να γυρίζω στην Ελλάδα. Εδώ μου λέει υπάρχουν αξιοκρατία, υπάρχουν ευκαιρίες. Η Γερμανία, μου είπε, θα γίνει δεύτερη πατρίδα μου. Η ιστορία του Γιάννη είναι σχεδόν ίδια με την ιστορία εκατοντάδων χιλιάδων νέων που έφυγαν στο εξωτερικό και που κινδυνεύουμε να τους χάσουμε για πάντα. Αυτή η ιστορία είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος, θα έλεγα ο σοβαρότερος, για εμάς που είμαστε εδώ για να ασχοληθούμε με την πολιτική. Για να αλλάξουμε τώρα τις τύχες της πατρίδας μας, όσο ακόμα μπορούμε να τις αλλάξουμε. Η Ελλάδα χάνει τους νέους της. Η Ελλάδα γερνάει. Η Ελλάδα κάνει κάθε χρόνο πληθυσμό. Ανησυχώ για μια πατρίδα που μετά από 20-30 χρόνια θα έχει 2 εκατομμύρια λιγότερους κατοίκους. Και αν συνεχίσουμε έτσι, σε 150 ή 200 χρόνια θα κινδυνεύει το έθνος μας να εξαφανιστεί. Σε μία και ανησυχώ επίσης, γιατί θα είμαστε λιγότεροι όταν θα έχουμε μία Τουρκία των 100 εκατομμυρίων κατοίκων. Σε μία δύσκολη γειτονιά, σε μία δύσκολη συγκυρία. Καταλαβαίνετε πλέον ότι η επιλογή δεν είναι ανάμεσα σε μία καλή ή σε μία κακή κυβέρνηση. Είναι για το αν θα έχουμε πατρίδα σε 30, σε 50 ή 100 χρόνια από τώρα. Τώρα πια δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν ξέρουμε. Και τώρα πια δεν μπορούμε να είμαστε απόντες σε αυτή τη μεγάλη μάχη για τον τόπο μας. Δυστυχώς, το αποτύπωμα ΣΥΡΙΖΑ αφήνει βαθιά σημάδια, αφήνει βαθιές πληγές. Στην οικονομία, στην κοινωνία, στους θεσμούς, δυστυχώς και στα εθνικά μας θέματα. Αφήνει μια χώρα με ανοιχτά θέματα στην οικονομία, με μια κοινωνία διαιρεμένη, με μια πατρίδα διαιρεμένη. Και το χειρότερο, αφήνει ένα λαό απογοητευμένο, ένα λαό αποστασιοποιημένο, ένα λαό που δεν πιστεύει και που έχει χάσει την ελπίδα. Και αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση για τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Να δώσει όραμα και πνοή στο λαό μας, να τον κάνει να πιστέψει στις δυνάμεις. Ως κόμμα όμως είμαστε σε καλό δρόμο. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα ότι σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεγάλη πλειοψηφία και ότι είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία. Είναι αποτέλεσμα μιας καθημερινής δουλειάς που γίνεται στο κόμμα. Αλλά και μιας νέας στρατηγικής και μιας νέας γνώσης που έφερε στο κόμμα μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τίποτα δεν μας δόθηκε έτοιμο. Τίποτα δεν ήταν δεδομένο. Σας θυμίζω κρίσιμους σταθμούς της ιστορίας μας στο δρόμο μέχρι τις εκλογές. Καταρχάς, η άμεση προτεραιότητα για ένα ρεαλιστικό, αναλυτικό και αξιόπιστο κυβερνητικό πρόγραμμα με επικεφαλής τον Κωστή Χατζηδάκη. Η διαρκής
προσπάθεια για ανανέωση μέσα από νέους θεσμούς, όπως το Μητρό Στελεχών, αλλά και την επιλογή και επιμονή του Προέδρου μας σε νέους ανθρώπους για τη στελέχωση του κόμματος. Το διαρκές άνοιγμα στην κοινωνία, αλλά και το άνοιγμα σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς. Το χτίσιμο της μεγάλης δημοκρατικής, αλλά και συγχρονιστικής συμμαχίας απέναντι στο λαϊκισμό, αλλά και η πίστη και η επιμονή στις εθνικές μας ρίζες. Ήταν κλειδί, η υπεύθυνη, η πατριωτική μας τάση στο Σκοπιανό. Και δεν ήταν ούτε εύκολη, ούτε αυτονόητη επιλογή. Γιατί επιλέξαμε ακόμη και να συγκρουστούμε με διεθνή και ελληνικά κέντρα για να μην προδώσουμε τη θέληση του ελληνικού λαού αλλά και το εθνικό συμφέρον. Αυτή η πορεία ήταν μια δύσκολη πορεία. Όμως είναι μια νικηφόρα πορεία που έχει τη σφραγίδα του αρχηγού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχα την τιμή να είμαι γραμματέας τοπικής αυτοδιοίκησης του κόμματός μας. Είχα την τιμή γιατί η αυτοδιοίκηση είναι ένας χώρος που η παράταξή μας διακρίνεται. Διακρίνεται σε στελέχη και σε έργο. Διακρίνεται σε νίκες και σε επιρροή. Η δική μου προσπάθεια ήταν να κάνω τη γραμματεία περισσότερο εξωστρεφή. Μια γραμματεία ανοιχτή σε ανθρώπους και σε νέες ιδέες. Πήραμε πολλές καινοτόμες πρωτοβουλίες μέσα από τη γραμματεία και επιτρέψτε μου να σας θυμίσω μερικές. Πήγαμε σε ένα αγροτικό χωριό της Ρόδου και φέραμε περιφερειάρχες και φορείς του τουρισμού να συζητούν πώς μπορούν να συνδέσουν τον τουρισμό με την αγροτική μας παραγωγή. Οργανώσαμε ειδική συζήτηση στο συνέδριό μας σχετικά με το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη του τόπου. Μαζί με τον ακάματο γραμματέα μας, τον Λευτέρη τον Αβγενάκη, γυρίσαμε όλη την Ελλάδα για να αποτρέψουμε την ψήφιση του καταστροφικού νόμου Κλισθένης. Μιλήσαμε για το ρόλο της αυτοδιοίκησης στην πολιτική προστασία. Αναδείξαμε την αναπτυξιακή διάσταση του Αττικού παραλιακού μετόπου και πώς μπορεί η αυτοδιοίκηση να συμβάλλει σε αυτή. Κάναμε εκδηλώσεις για το πώς η αυτοδιοίκηση μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη των τοπικών αγορών. Τα κάναμε όλα αυτά και πολλά άλλα γιατί πιστεύουμε στην αυτοδιοίκηση. Όπως ακούσατε, είμαι και εγώ ένας άνθρωπος που υπηρετώ το θεσμό, είτε ως Δημοτικός Σύμβουλος είτε ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας. Είδα και βλέπω από μέσα τα προβλήματα αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που δίνει η αυτοδιοίκηση. Ο ελληνισμός και η αυτοδιοίκηση είναι έννοιες απόλυτα συνδεδεμένες. Η μεγάλη Ελλάδα, αυτή που αποτελεί φάρο για ολόκληρη την ανθρωπότητα, αυτή που αποτελεί την ψυχή του δυτικού πολιτισμού, αυτή που τη βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας μέσα από την ιστορία, είναι η Ελλάδα των πόλεων και της αποκέντρωσης. Η Ελλάδα της ακμής δεν υπήρξε ποτέ μία έννοια στήρου συγκεντρωτισμού, αλλά ήταν η έννοια της πόλης και του πολίτη, του ελεύθερου πολίτη, που είχε ως στόχο του τη μόρφωση, τη συμμετοχή στα κοινά, το σεβασμό στον συνάνθρωπο. Αυτού του πολίτη που μόνο η πόλη του έδινε λόγο ύπαρξης. Τα λέω όλα αυτά γιατί εξακολουθούν να είναι τόσο σύγχρονα. Ο κόσμος μας και η Ευρώπη ξέρουν ότι είναι σε κρίση. Και είναι σε κρίση γιατί δείχνουν να συγκεντρώνουν εξουσία σε λίγα κέντρα. Γιατί οι πολίτες νιώθουν μακριά από αυτά τα κέντρα. Και η απάντηση εδώ είναι ένα όραμα για μια νέα δουλειά. Και εδώ κεντρικό ρόλο θα παίξει η αποκέντρωση. Και ο πολίτης, ναι, αυτός με την αρχαία αθηναϊκή έννοια που γεννήθηκε λίγα μόλις χιλιόμετρα από εδώ. Όμως η ενίσχυση της δημοκρατίας δεν αφορά μόνο την αυτοδιοίκηση. Αφορά και την οικονομία, αφορά και την ανάπτυξη, αφορά και την απασχόληση. Αφορά και το ελληνικό παραγωγικό μοντέλο. Αν η Ελλάδα θέλει πραγματικά να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο, πρέπει να εκχωρήσει δύναμη και εξουσίες από το κέντρο προς τις τοπικές κοινωνίες και στους πολίτες. Η ανάπτυξη, το γνωρίζουμε πλέον όλοι, δεν διατάσσεται με νομοσχέδιο. Και αυτή είναι η κεφαλαιώδης διαφορά με την αντίληψη και την πρακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάπτυξη έρχεται μέσα από την πρωτοβουλία του επιχειρηματία, από την ευθύνη του εργαζόμενου, αλλά και από τη δυνατότητα των τοπικών οικονομιών να δημιουργούν τις δικές τους αναπτυξιακές ιστορίες. Η ανάπτυξη θα έρθει όταν θα πάψουμε να υπερφορολογούμε τον Έλληνα, όταν θα πάψουμε να του στείλουμε γραφειοκρατικά τείχη. Όμως και όταν θα αφήσουμε τις τοπικές κοινωνίες να δουλέψουν για την τοπική τους ανάπτυξη. Αν αφήσουμε τον Πειραιά να γίνει ένα διεθνές ναυτιλιακό κέντρο, τη Θεσσαλονίκη ένα βαλκανικό οικονομικό κέντρο και αν αφήσουμε Γιώργο Πατούλη εδώ στην Αττική, εμάς τους πολίτες να πάρουμε πρωτοβουλίες για να σηκώσουμε την οικονομία του τόπου μας. Είναι απίστευτο το πόσες ευκαιρίες για ανάπτυξη χάνουμε εδώ στην Αττική.
Και πάντα σκέφτομαι ότι τις μεγαλύτερες ευκαιρίες τις χάνουμε εδώ στη Νότια Αττική, στο νότιο πλέον τομέα. Διαθέτουμε μια καταπληκτική παραλία. Διαθέτουμε μια εκπληκτική ιστορία με μνημεία της Διάσπαρτα παντού. Διαθέτουμε ένα υπέροχο και μορφωμένο ανθρώπινο δυναμικό. Και τα τελευταία χρόνια γίνονται από ιδιώτες τεράστιες επενδύσεις. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η πιο σημαντική πολιτιστική επένδυση σε ολόκληρη την Ευρώπη, παραδόθηκε. Η ανάπλαση της παραλίας από το Σέφος στις Τζιφιές είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το επενδυτικό σχέδιο της Μαρίνας Σαλίμου προχωρά. Ο Αστέρας Βουλιαγμένης, μια από τις πιο σημαντικές τουριστικές επενδύσεις στη γειτονιά της περιφέρειάς μας, ολοκληρώθηκε. Και τελικά, μετά από πολλά σιριζαϊκά βάσανα, ξεκινά επιτέλους και το ελληνικό. Μια επένδυση που από μόνη της θα αλλάξει τα δεδομένα σε ολόκληρη την περιοχή. Ύστερα από όλα αυτά, το ερώτημα που τίθεται είναι τελικά εύλογο. Πώς γίνεται σε μια τέτοια παραλία, με τέτοιες επενδύσεις, να μην οδηγούν σε ανάπτυξη και σε απασχόληση σε ολόκληρη την περιοχή? Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε εδώ, σε αυτή την περιοχή, για ανεργία στο 20% και ακόμα και σήμερα να φεύγουν οι νέοι μας για δουλειά στο εξωτερικό? Η απάντηση είναι ότι ποτέ δεν υπήρξε κάποιο σοβαρό σχέδιο για την περιοχή. Και δεν υπήρξε δυστυχώς ένα σοβαρό σχέδιο για την περιοχή, διότι στη χώρα μας την υπόθεση ανάπτυξη την έχουν κάποιοι ανώνυμοι και επώνυμοι γραφειοκράτες και κάποια κέντρα μακριά από εμάς και τις δικές μας ανάγκες, οι οποίοι τελικά παίρνουν αποφάσεις για τους ίδιους και όχι για το τοπικό συμφέρον. Δείτε για παράδειγμα την υπόθεση του μετρό στην παραλία. Όλοι αναγνωρίζουν ότι το μέλλον της Αθήνας είναι η θάλασσα. Όλοι βλέπουν τις μεγάλες επενδύσεις και τις μεγάλες προοπτικές να είναι εδώ. Και όμως, τα προηγούμενα 20 χρόνια αναπτύχθηκε ένα δίκτυο μετρό που πήγε παντού, εκτός από εκεί που έπρεπε να πάει πρώτα, στην παραλία. Η ιστορία του μετρό είναι μια από τις πολλές ιστορίες, φίλες και φίλοι, λανθασμένων σχεδιασμών και αποφάσεων, που όλες τελικά καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα. Αν στις αποφάσεις για την ανάπτυξη ενός τόπου δεν συμμετέχει και ο ίδιος ο τόπος, τότε απλά δεν υπάρχει ανάπτυξη. Και απλά θα αναπαράγεται ένα διέξοδο μοντέλο ανάπτυξης μέσα από τον κρατισμό και τον συγκεντρωτισμό. Μέσα από τα αγαπημένα μοντέλα του ΣΥΡΙΖΑ, που με τόση επιτυχία έχουν εφαρμόσει και άλλες χώρες, όπως βλέπουμε τον τελευταίο καιρό στη Βενεζουέλα. Αν θέλουμε λοιπόν να φέρουμε πίσω στην πατρίδα το φίλο μου του Γιάννη που δουλεύει στη Γερμανία, και αν θέλουμε να φέρουμε πίσω το μισό εκατομμύριο νέους που έφυγαν, αν θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο στην Ελλάδα και την πατρίδα μας να πάψει να αιμορραγεί, τότε πρέπει να αλλάξουμε τη χώρα μας από τα θεμέλια. Πρέπει να αλλάξουμε το ίδιο μας το κράτος και έτσι να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο. Όσο για εμάς, εδώ, στο νότιο τομέα, νομίζω ότι η κατάτμιση της Β' Αθηνών δημιουργεί μια μεγάλη ευκαιρία. Θυμίζω ότι η κατάτμιση της Β' Αθηνών ήταν μια πρόταση από παλιά και του Κυριάκου Μητσοτάκη πριν ακόμα γίνει αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Είναι λοιπόν τελικά μια ευκαιρία για όλους μας. Γιατί πλέον το κεντρικό πολιτικό προσωπικό, οι βουλευτές και οι πολιτευτές της περιφέρειας, ανεξάρτητα από τα κόμματα, οφείλουν να ασχοληθούν έντονα και με τα μεγάλα τοπικά θέματα. Και να συνεργαστούν με τις δυνάμεις τοπικής αυτοδιοίκησης, τους φορείς, τους πολίτες για τα μεγάλα ζητήματα. Γιατί πλέον έχουμε μεγάλες προκλήσεις μπροστά μας. Την έλευση του μετρό στο παραλιακό μέτωπο, όπως είπα προηγουμένως, την κατασκευή του νέου περιφερειακού μέχρι την Γλυφάδα και τη Σύραγγα του Ινιτού, την ανάπτυξη του Εθνικού Πάρκου του Ινιτού, την περιβαλλοντική προστασία των ακτών μας. Σας θυμίζω, πριν λίγα ο καιρό που είχαμε το ατύχημα με την Αγία Ζώνη 2 και πως το παραπέντε αγαπητοί δήμαρχοι, γλιτώσαμε και οικονομική και οικολογική καταστροφή. Οφείλουμε λοιπόν να ενώσουμε όλοι δυνάμεις, πολιτεία, περιφέρεια και δήμη, για να πετύχουμε και μπορούμε να πετύχουμε μια πεντακάθαρη ακτή και νερά από το Φάληρο μέχρι την Γλυφάδα και ακόμα παραπέρα. Και επίσης να δούμε την τοπική απασχόληση. Δεν μπορεί πλέον να είναι ανεκτό να υπάρχει στην περιφέρειά μας τόσο υψηλή ανεργία, με τόσες δυνατότητες, με τόσες επενδύσεις. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ευελιξία, να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες, να διαμορφώσουμε το πρωτοποριακό, πολιτιστικό και τουριστικό μας προϊόν. Η παραλία, οι άνθρωποι μας, οι γειτονιές μας, ο ζωντανός πολιτισμός και τα μνημεία μας, η ιστορία μας, όλα αυτά συνθέτουν μια απίστευτη ενότητα τουρισμού και πολιτισμού που είναι σημείο αναφοράς για όλο τον κόσμο.
και πρέπει να διασφαλίσουμε και να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων μέσα και από το πρίσμα των νέων επενδύσεων αλλά και των νέων πιέσεων που έρχονται. Θα ήταν αποτυχία εάν στον 21ο αιώνα δεν μπορούσαμε να συνδυάσουμε την ανάπτυξη με το σεβασμό στην ποιότητα ζωής και το μοναδικό μας φυσικό περιβάλλον. Αγαπητοί φίλοι, όταν εγώ και οι συνεργάτες μου συζητήσαμε για το σύνθημα της εκστρατείας μου για τις εκλογές, συμφωνήσαμε αμέσως και σχεδόν αυτόρμητα σε ένα σύνθημα. Μάχη για τον τόπο μας. Γιατί έτσι νιώσαμε και έτσι νιώθουμε. Ότι δίνουμε μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, όλοι μαζί στον νότιο τομέα, σε όλη την Αττική, σε όλη την Ελλάδα, την ίστατη μάχη για την πατρίδα μας, την ίστατη μάχη για την ιστορία της πατρίδας. Μιας πατρίδας που κάνει τους νέους της και που κάνει τον πληθυσμό της. Μιας πατρίδας που ταπεινώνεται στα εθνικά μας θέματα. Μιας πατρίδας που δεν έχει βγει από την κρίση, αλλά αντίθετα είναι ρυθμισμένη περισσότερο σε αυτή και δεν βλέπει κανένα φως στον ορίζοντα. Για αυτή την κρίση υπάρχει φταίχτης. Είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε το ψέμα, την απάτη και την κολοτούμπα πυλώνα της πολιτικής του δράσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ που εξέδρεψε τον λαϊκισμό ως αντιπολίτευση και που κυβέρνησε με τον λαϊκισμό για περισσότερο από 4 χρόνια. Ο ΣΥΡΙΖΑ που στιγνά κομματικοποίησε το κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ που θεωρεί εχθρό του κάθε Έλληνα που επιχειρεί και κάθε Έλληνα που εργάζεται και που θεωρεί ότι όλοι πρέπει να δουλεύουμε για το κόμμα και το κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ που πούλησε τη Μακεδονία μέσα από μια επέσχητη συμφωνία, επικίνδυνη και που είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα γιατί δεν πιστεύει στο έθνος, δεν πιστεύει στην πατρίδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ που φεύγει και που αφήνει πίσω του τεράστια προβλήματα. Μια Ελλάδα με ένα τεράστιο χρέος και μια οικονομία που δεν την εμπιστεύεται κανείς. Φεύγει και αφήνει πίσω του, και αυτό είναι το χειρότερο, μια κοινωνία δηλητηριασμένη. Μια κοινωνία βυθισμένη στον ατομισμό. Μια κοινωνία που δεν εμπιστεύεται καμία δημόσια λειτουργία, μια κοινωνία με τραυματισμένους θεσμούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ διέλυσε πολλά. Το χειρότερο είναι όμως ότι διέλυσε την ηθική στο δημόσιο βίο. Έκανε την πολιτική μία έννοια που τα πάντα επιτρέπονται. Και πλέον τα πράγματα έχουν φτάσει στο σημείο χωρίς επιστροφή. Η επιλογή πλέον δεν είναι μία λιγότερο ή μία καλή λιγότερο καλή πατρίδα, αλλά τι πατρίδα θα έχουμε σε 30 ή 50 χρόνια από σήμερα. Λοιπόν, αυτή τη μάχη δίνουμε τώρα. Την ίστατη μάχη για την Ελλάδα μας, την ίστατη μάχη για τον τόπο μας. Τη μάχη για τους εκατοντάδες χιλιάδες νέους που ξενιτεύτηκαν. Αλλά και τη μάχη για εμάς που μείναμε εδώ. Για εμάς και τα παιδιά μας. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Είμαστε όλοι, μαζί με τον ηγέτη μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έτοιμοι να κερδίσουμε αυτή τη μάχη όποτε και να γίνουν οι εκλογές. Με τη σημερινή μεγάλη συγκέντρωση, μαζί με τις άλλες μεγάλες συγκεντρώσεις που ορματοποιεί το χώρο μας και τα στελέχη μας σε όλη την Ελλάδα, δείχνουν ότι υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα. Ρεύμα νίκης. Και η νίκη πλέον σημαίνει αυτοδυναμία. Μια αυτοδύναμη, ισχυρή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την κυβέρνηση που θα αλλάξει τη μοίρα αυτού του τόπου. Πάμε για νίκη, πάμε για αυτοδυναμία, πάμε για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή σας παρουσία. Σας ευχαριστώ γιατί τώρα ξεκινάμε μαζί και πάντα μαζί μια πορεία για να ξαναδώσουμε την πολιτική των γαμήνων όλοι μάτι. Για να δώσουμε πνοή και ανανέωση, για να δώσουμε και εδώ στον νότιο τομέα έκφραση, δύναμη, αποτέλεσμα, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και ελπίδα. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη στήριξή σας. Αυτή τη στήριξη τη ζητώ τώρα ακόμα περισσότερο. Ως υποψήφιος βουλευτής του νότου.
χάθηκε ένα κινητό άσπρο. Είναι του πρώην δημάρχου Ταύρου Ανδρέα Σωτήρη. Παρακαλώ πολύ να το παραδώσετε στη ρεσεψιόν αν κάποιος το βρει.